Ιανουαρίου του 2017 με αριθμό πρακτικού 2. Ο Δήμαρχος έχει κληθεί, είναι παρόν. Έχουμε απαρτία. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την κοπή της πίτας. Δήμαρχε, θα πείτε δύο λόγια και να κόψουμε την πίτα για να προχωράμε και στη διαδικασία. Λοιπόν, καλημέρα από μένα. Χρόνια πολλά. Να μας έχει ο Θεός καλά, καλή φώτιση όλους μας και να βοηθήσουμε όλοι να πάει ο τόπος μπροστά, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές. Αφήνουμε πίσω μας ένα χρόνο δύσκολο που ταλαιπώρησε όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα και το Δήμο μας πιο πολύ απ' όλα. Λοιπόν, θα πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε μέχρι τώρα, ό,τι παραβλέψεις, ό,τι τώρα τάλλον τα αφήσουμε πίσω και όλοι μαζί μπροστά να προχωρήσουμε, γιατί περνάμε δύσκολα και όλοι μαζί να είμαστε μαζί. Πάλι οι καιροί είναι δύσκολοι και θα έχουμε φοβερές αντικσότητες μπροστά μας, όσο μάλλον αν το Δημοτικό Συμβούλιο σαν Συμβούλιο είναι διαιρημένο και κατακαιρματισμένο. Λοιπόν, εγώ σας καλώ όλους εδώ όλοι μαζί να βοηθήσουμε, να βάλουμε πλάτη, να πάει ο τόπος μπροστά. Έχουμε όλες τις προδιαγραφές, έχουμε ένα Δήμο με πάρα πολλά προτερήματα, πάρα πολλές ευκαιρίες και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε στο έπακρον. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να μας φωτίσει ο Θεός απάνω όλα καλά. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος, η αρχή τουλάχιστον. Εντάξει, θα πρέπει να πούμε και εμείς τα συνηθισμένα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους συναδέλφους, χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν. Θερμές ευχές, όντως ο δικός μας περνάει κρίσιμες μέρες. Απαιτείται συνένεση. Δυστυχώς, σε επίπεδο χώρας, δεν μπορέσαμε να βρούμε ακόμα τις συνενέσεις που χρειάζονται για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες όλες αυτές και τα μνημόνια. Απαιτείται συνένεση λοιπόν και στο Δήμο, μια μικρή μικρογραφία της χώρας μας και εμείς στο Δήμο. Αλλά πρώτα απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, για να επιτευχθούν συνενέσεις χρειάζεται σεβασμός. Από εσάς ξεκινάνε οι συνενέσεις, σεβασμός στους συμβούλους, σε όλους τους συμβούλους, σεβασμός στις διαδικασίες, σεβασμός στο ρόλο σας. Εφόσον αυτό γίνει, εμείς το έχουμε δείξει ως τώρα τουλάχιστον, θα βοηθήσουμε πάντα με προτάσεις επικοδομητικές και θετικές ο Δήμος να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο κύριος Λιάκος. Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους, συναδέλφους και πολίτες, συνδημότες. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπίνη κατάσταση και ως χώρα αλλά και ως Δήμος, αλλά Δήμαρχε η αντιπολίτευση έχει το ρόλο της, είναι αντιπολίτευση. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε στο συνδυασμό σας και καλά ήταν να αναλάβετε εσείς τις δικές σας πρωτοβουλίες έθνη και έθνη για να τα λύσετε. Αν δεν μπορείτε, είναι δικό σας θέμα. Εμείς η αντιπολίτευση, αυτά που κρίνουμε και θα κρίνουμε ότι είναι προσιτερική κατεύθυνση, πάντα θα τα στηρίζουμε και θα τα στηρίζουμε και με τις δικές μας προτάσεις, αλλά το πρόβλημα είναι δικό σας. Όσον αφορά θεσμικά, διότι εσείς είστε δήμαρχος, εσείς ο συνδυασμός, ο δικός σας εκλέχθηκε, αυτό ψήφισε ο κόσμος. Και απλά ήθελα να πω, για να μην τροφοδοτούνται διάφορα σχόλια, ότι την προηγούμενη Κυριακή δεν ήμουν, διότι πέθανε ο πεθερός της αδερφής μου και να σταματήσουν δηλαδή διάφοροι καχύποπτοι. Λοιπόν, ότι για διάφορους λόγους δεν ήρθα εδώ πέρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Χώρια μετά που άρχισε και όλες και αρρώστησα και είμαστε μια εβδομάδα κρεβατωμένος. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά και από μένα, καλή αγωνιστική χρονιά. Αυτό που έχει αποδείξει η ιστορία είναι ότι ό,τι έχει κερδιθεί, έχει κερδιθεί με αγώνες και όχι με συνενέσεις του τύπου όλοι μαζί. Εμείς ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά, να είναι ο κόσμος σε ετοιμότητα για τις δύσκολες στιγμές που έρχονται, για να μπορέσει να αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική η οποία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο εμείς θα μένουμε
απαθείς και θα περιμένουμε να μας λύσουν τα προβλήματα κάποιοι οι δήμονες, οι ειδικοί κτλ. Μαρία Σεγονάκου, πείτε. Χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Πολλά σε όλους. Γιατί να πάρει το ποδόν να την αφού. Έχει το